αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Τη μάχη για τη ζωή δίνει στην Αμερική ο μικρός Φώτης που πάσχει από λευχαιμία και χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Κρατείται από χθες την ασφάλεια Ηρακλείου ο ύποπτος για την τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή πέρσι τον Φεβρουάριο. 1,5 τρισεκατομμύριο δραχμές αναμένεται να εισπράξει το δημόσιο με το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών που θα ολοκληρωθεί σε 2 εβδομάδες. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της κοινοπραξίας Ολυμπιακό Μετρό καταθέτει σήμερα το ελληνικό δημόσιο για το θέμα της σύραγγας του κεραμικού που αναμένεται με νέο διαγωνισμό να ανατεθεί σε άλλον εργολάβο. Τα και 4 πρώτα λεπτά, άλλη μια καλημέρα από εμάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε την πρωινή ενημέρωση. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 9 και 4. Ακόμη μια εβδομάδα βρίσκει τους δρόμους της Αθήνας με σκουπίδια. Μπορεί οι πολύ μεγάλοι δρόμοι να έχουν καθαριστεί, όμως σε πολλές γειτονιές μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών εξακολουθούν να απειλούν τη δημόσια υγεία. Εμείς με τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων θα παρακολουθήσουμε και σήμερα το θέμα αυτό. Το χέρι βαθιά στην τσέπη αναμένεται να βάλουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Αθήνας πρόκειται να αποφασίσει σήμερα στη Γενική του Συνέλευση τη διακοπή της χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, καθώς υπάρχουν οφειλές της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Ντίνο Κοτσόπουλο. Οι περισσότεροι από εσάς, κυρίες και κύριοι, έχετε δείξει πολλές φορές την ευαισθησία σας και έχετε βοηθήσει ηθικά αλλά και υλικά συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και κυρίως μικρά παιδιά. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση έφερε χθες το φως ο Sky με την ιστορία του μικρού Φώτη, ο οποίος στα 3 χρόνια της ζωής του παλεύει με τη λευχαιμία σε νοσοκομείο της Αμερικής και χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων μας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας δείξουμε τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχτεί για τον μικρό Φώτη, ο οποίος χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Το χαμόγελο του παιδιού και ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος είναι γνωστοί πλέον σε όλους μας από την προσπάθειά τους για την ανακούφιση μικρών παιδιών που το έχουν ανάγκη. Εμείς σήμερα θα φέρουμε στο φως μια περίεργη ιστορία που έχει οδηγήσει μια οικογένεια στα όρια της ένδυας. Ένα μικρό παιδί με επιληψία ζούσε φυσιολογική ζωή μέχρι την ημέρα που μια δικηγόρος το τραυμάτισε στο ναύπλιο με το αυτοκίνητό της. Από την ημέρα εκείνη η ζωή του μικρού Γιάννη και της οικογένειάς του άλλαξε, καθώς η δράστης επικαλούμενη το πρόβλημα του μικρού παιδιού προσπαθεί να αθωωθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια με αναλυτικό ρεπορτάζ αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Sky. Και φυσικά όπως κάθε μέρα ο Κυριάκος Μαντούβαλος με τον Ερμή, το ελικόπτερο του Sky, θα μας ενημερώσει όλους και σήμερα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Και μην ξεχνάτε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής να παρακολουθήσετε το δελτίο ηλιοθεραπείας και την ασφαλή έκθεση στον ήλιο. Αυτά λοιπόν μέχρι τις 9 και 4 μείνετε μαζί μας να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Και να ξεκινήσουμε πραγματικά με αυτό το δράμα που ζει ο μικρός Φώτης, 3 ετών ο Φώτης, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Θέλει τη βοήθεια όλων μας. Τα έξοδα για αυτή την επέμβαση ξεπερνούν τα εκατομμύρια. Είναι ηλικιώδες το ποσό, αλλά παρόλα αυτά είναι εφικτό να το μαζέψουμε. Για να δούμε τι γίνεται. Το σκληρότερο παιχνίδι επεφύλαξε η μοίρα στο μικρό Φώτη. Στα 3 του χρόνια βρέθηκε να δίνει τη μάχη του με τη λευχαιμία. Μόνη ελπίδα η εγχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται με τους γονείς του. Η νοσηλεία για την αποκατάσταση της υγείας του κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια και η οικογένειά του δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ζητά βοήθεια. Πριν καλά-καλά προλάβει να παίξει, να περπατήσει, να γελάσει, άρχισε να δίνει την πιο δύσκολη μάχη. Από το Memorial της Νέας Υόρκης, ο Φώτης, μόλις 3 χρόνων, παλεύει για να κερδίσει το μεγαλύτερο δώρο, την ίδια του τη ζωή. Η αρρώστια που τον ταλαιπωρεί από τους πρώτους μήνες της ζωής του, κάθε μέρα που περνάει, αφαιρεί από το παιδικό του κορμάκι τη δύναμη και από τους γονείς του την ελπίδα. Παρακαλώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, το Θεό και μετά τους ανθρώπους όλους να βοηθήσουν. Ήταν μόλις λίγων μηνών όταν άρχισε να παρουσιάζει τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα. Η διάγνωση των γιατρών πάγωσε τους γονείς του. Ο Φώτης έπασχε από λευχαιμία. Ήταν η αρχή ενός δραματικού αγώνα για τον Βασίλη και την Ελισάβετ Κουρκούτα, τους γονείς του. Δεν υπάρχουν πιθανότητες. Είναι 5 με 10% οι πιθανότητες ζωής. Μοναδική λύση για να σωθεί ο Φώτης η μεταμόσχευση μυελού. Πρώτος προσφέρθηκε ο ίδιος ο πατέρας του. Ακολούθησε η μητέρα του. Οι απαντήσεις των γιατρών απογοητευτικές. Κανείς από τους δύο γονείς δεν ήταν κατάλληλος για δότης. Το νεαρό ζευγάρι στράφηκε στους συγγενείς του. Και πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο χρόνος περνούσε και το μικρό αγόρι υπέφερε. Κανένα παιδί δεν αξίζει τέτοιο πόνο, λέει η μητέρα του από τη Νέα Υόρκη. Υποφέρει από τα τσιμπήματα και φυσικά είναι πολύ άσχημο να βλέπεις το παιδί σου να υποφέρει. Εγώ προσπαθώ να στέκομαι γιατί έτσι πρέπει να με βοηθήσουν, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να υποφέρουν. Έχουν δικαίωμα στη ζωή
και εδώ που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι οποιοδήποτε αύριο. Παρακαλώ το Θεό να ταιριάζει ο μυελός του γιού μου, ας πούμε, ή της νύφης μου. Κάποιος από τους πολλούς γιατρούς που επισκέφθηκαν είπε στην νεαρή μητέρα ότι ο πλέον κατάλληλος δότης θα ήταν ίσως ένα αδελφάκι. Ήταν η τελευταία της ελπίδα. Το κοριτσάκι που έφερνε στον κόσμο λίγους μήνες αργότερα αποδείχθηκε όμως και πάλι ότι δεν είχε το κατάλληλο μόσχευμα. Μόνο στο Memorial, της είπαν τότε οι γιατροί. Μόνο εκεί μπορεί το παιδί σας να σωθεί. Η νύφη μου, τι να σας πω, απορώ πώς ζει αυτό το κορίτσι και πώς δεν είναι σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί το παιδί τη θέλει διαρκώς πλάι-πλάι. Και στο νοσοκομείο που ήταν όλες οι μαμάδες και οι γιατροί αυτό λέγανε. Πώς το παιδί σε θέλει, τώρα που τα φάρμακα έχει γίνει έτσι. Δεν ξέρω, τι θέλει έτσι κοντά, πολύ κοντά, να τις πιάνει το αυτί, έτσι να κοιμούνται. Τα έξοδα ήταν τεράστια. Ο πατέρας του μικρού Φώτη καταστηματάρχης και η μητέρα του οδοντίατρος. Δεν το σκέφτηκαν ούτε στιγμή. Πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Συγκέντρωσαν 27 εκατομμύρια με τη βοήθεια των συγγενών τους και πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησαν για το ταξίδι της ελπίδας. Η οικονομική μας κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί χρεωθήκαμε. Και ελπίζω το καλύτερο, δηλαδή τη ζωή. Είναι υπέρογκο το ποσό. Και αν μείνει για να βρούνε δότη, για να παραμείνει 4 μήνες, αφήστε. Η νοσηλεία μόνο του μικρού Φώτη θα κοστίσει πάνω από 90 εκατομμύρια. Ένα ποσό το οποίο δεν έχουν καμία ελπίδα να συγκεντρώσουν οι συγγενείς του μικρού αγοριού. Γι' αυτό άνοιξαν λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα. 42 086 673. Το θέμα αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελισάβετ Κουρκούτα, την μητέρα του Φώτη, που βρίσκεται στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης. Για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, θα ζητήσουμε τη δική σας βοήθεια. Θα πούμε ότι έως τώρα έχουν ανταποκριθεί πάρα πολλοί τηλεθεατές μας σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την κλίση, και καλά θα είναι να ανταποκριθούν και περισσότεροι στη συνέχεια, όλοι να βοηθήσουμε αυτή την ιστορία. Γιατί όπως ακούσαμε και χθες τη μητέρα του Φώτη, οι ελπίδες το παιδί να γίνει καλά είναι περισσότερο από 70% το ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Να αλλάξουμε θέμα. Οδηγήθηκε το βράδυ στα δικαστήρια της ασφάλειας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο υποπτός για την επίθεση εναντίον του αστυνομικού του κ. Σολδάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Σταύρος Θεοδωρακάτος. Τότε τι είχε γίνει? Είχε γίνει μια έκρηξη που τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του αστυνομικού. Στο αυτοκίνητο της σύζυγου του κ. Σολδάτου, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί η κ. Σολδάτου. Να δούμε λοιπόν τα νεότερα για το θέμα αυτό από την Κρήτη. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Καριωτάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Πινελόπη. Κάτω από 300 λοιπόν μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία ανδρών των ΕΚΑΜ, πάνω από αστυνομικών, οδηγήθηκε εντελώς σε προειδοποίητα, θα πρέπει να πούμε, χθες το απόγευμα, γύρω στις 7, στον ανακριτή Ηρακλείου Νίκο Βεργιτσάκη, ο 28χρονος Σταύρος Θεοδωρακάτος, που θεωρείται υπεύθυνος για την ανατίναξη του αυτοκινήτου του διοικητή της ασφάλειας Ηρακλείου Κώστα Σολδάτου, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό, τον ακροτηριασμό της γυναίκας του, της 38χρονης Γεωργίας Σολδάτου. Ο Θεοδωρακάτος οδηγήθηκε στον ανακριτή Ηρακλείου από τις δικαστικές φυλακές Χανίων, από όπου κρατείτο μέχρι και χθες το βράδυ, επειδή είχε δραπετεύσει πριν από ένα χρόνο περίπου κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του από τον Πειραιά, από τα Χανιά προς τον Πειραιά, με το πλοίο Λυσσός. Θυμίζουμε πως το όνομα του Θεοδωρακάτου από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει η έκρηξη στο Ηράκλειο είχε ακουστεί, αφού ήταν εκείνος που στη διάρκεια του δικαστηρίου που του είχε γίνει πέρυσι τον περασμένο Φλεβάρι για μια ληστεία σε ένα μπαρ του Ηρακλείου, στον μπαρ Φουγάρο, είχε απειλήσει τον διοικητή της ασφαλείας Κώστα Σολδάτου ότι πρόκειται να πληρώσει για το γεγονός πως τον είχε ενοχοποιήσει για αυτή τη ληστεία. Η απειλή λοιπόν αυτή που τότε στο δικαστήριο είχε ακουστεί είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθεί το όνομά του με την πρώτη στιγμή, ωστόσο δεν υπήρχαν στοιχεία. Όμως όταν πριν από ένα μήνα περίπου ο Θεοδωρακάτος παραδόθηκε στην πρεσβεία την Ελληνική στα Τύρανα για να έλθει στην Κρήτη για το εφετείο που επρόκειτο να δικαστεί η υπόθεσή του, τότε κάποιοι από τους γείτονες της οικογένειας Σολδάτου τον αναγνώρισαν και βεβαίως αυτό το στοιχείο κρίθηκε αρκετό από τον ανακριτή Ηρακλείου τον κύριο Νίκο Βεργιτσάκη για να εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Βεβαίως ο Θεοδωρακάτος Δημήτρη αρνείται ότι έχει κάποια ανάμειξη από την ιστορία. Από την πρώτη στιγμή όταν και το όνομα του είχε ακουστεί ότι εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τα πάντα κάθε σχέση με τη συμμετοχή του αυτή. Βεβαίως πολλά από τα ερωτήματα που προκύπτουν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή θα τα απαντήσει ο ίδιος
αύριο το πρωί στον ανακριτή Ηρακλείου. Ο Θεοδωρακάτος πήρε 24 ώρες προθεσμία για να απολογηθεί. Κρατείται ωστόσο. Βεβαίως κρατείται. Είδαμε όλοι πώς ακριβώς μεταφέρθηκε. Έτσι λοιπόν, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, απομακρύνθηκε και από τα δικαστήρια Ηρακλείου για να πάει λίγα μέτρα μακρύτερα στα κρατητήρια. Μέχρι ότου αύριο το πρωί και πάλι οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου. Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε καλημέρα στην Κρήτη. Για να έρθουμε εδώ στην Αθήνα εμείς τώρα να δούμε και να πούμε μάλλον ότι τα σκουπίδια μαζεύονται, αλλά μαζεύονται σιγά σιγά. Με πολύ αργούς ρυθμούς. Η ατμόσφαιρα εξακολουθεί να είναι αποπνικτική. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των συνδικαλιστών και του Δήμου όσον αφορά στην καταβολή αυτών των χρημάτων. Τις μέρες που έκαναν απεργία ζητούν να τις πληρωθούν. Ναι. Πάντως, ναι, ο Δήμος. Δεν έχει δώσει καμία απάντηση σε αυτό. Θα δούμε εμείς στη συνέχεια, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μοσχονάτο, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να δούμε τι γίνεται, διότι πραγματικά η κατάσταση είναι αφόρητη σε πάρα πολλούς δρόμους της Αθήνας. Να δούμε το βίντεο. Με διπλά δρομολόγια, τα απορριμματοφόρα συνεχίζουν την αποκομιδή των σκουπιδιών στην Αθήνα και τον Πειραιά μετά τη λήξη της απεργίας των συμβασιούχων υπαλλήλων των Δήμων. Μέσα εδώ στο πιο σημείο, το κέντρο της Αθήνας, με τέτοιο τουρισμό, οι τουρίστες κάνανε τη μύτη τους και βγαίνανε χθες από εδώ πέρα. Μέχρι στιγμής έχει καθαρίσει κυρίως το κέντρο και οι χώροι γύρω από νοσοκομεία και σχολεία. Σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά όμως, οι 7.000 τόνοι σκουπιδιών που είχαν συσσωρευτεί επί 6 ημέρες εξακολουθούν να αποσυντίθενται στα πεζοδρόμια. Η επιχείρηση καθαρισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Είπα, παιδάκι μου, είναι κατάσταση αυτή. Δεν τόλμαγα να ανοίξω το μπαλκόνι μου. Όπως όλα δείχνουν πάντως, ο ιδιαίτερα αργός ρυθμός με τον οποίο γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών είναι ένας κλεφτοπόλεμος των εργαζομένων με το Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι θέλουν έτσι να διεκδικήσουν τα χαμένα μεροκάματά τους από τις ημέρες της απεργίας. Θα τους συμβούλευα να το ξεχάσουν και να μην φέρουν κανένα πρόσκομα, διότι θα είμαστε αμήλικτοι. Στα Γιάννενα. Να πάμε στα Γιάννενα, να πούμε την καθιερωμένη μας καλημέρα στον συνάδελφο τον Γιώργο Γκόντζο. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Λόπη Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Είναι οι μέρες τώρα, οι ώρες όπου θα πρέπει να αποδοθούν εκτός των ποινικών ευθυνών και οι άλλες ευθύνες στον ιατρό κύριο Σωτήρη Τσιμέντζη, όπως είναι γνωστό, καταδικάστηκε την Παρασκευή από το Τριμελές Πλημμυρολογικού Ιωαννίνων σε φυλάκιση 3 χρόνων για χρηματισμό. Με αναστολή όμως. Με αναστολή. Πρέπει τώρα, Αντώνη, η Πενελόπη, να πάρουν θέση και οι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος, η Επιστημονική Επιτροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η Σύγκλητος, γιατί ο εν λόγω καθηγητής, ιατρός, ήταν και πανεπιστημιακός. Σύμφωνα με πληροφορίες, απόψε το βράδυ πρόκειται να συνεδριάσει ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων. Θα συζητήσει αυτό το θέμα και σύμφωνα με μια πληροφορία δεν αποκλείεται να προτείνει την παραπομπή του στο πειθαρχικό. Αυτή είναι η εικόνα για αυτό το θέμα, αυτή είναι η είδηση που αναμένουμε σήμερα. Επίσης, με μεγάλη απορία, Γιώργο, τι είπε στην απολογία του. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο, Αντώνη, να δικαιολογήσει. Βρέθηκαν, λέει, τυχαία τα χρήματα στην τσάντα του. Ούτε κάτι τέτοιο διάβασα. Πώς βρέθηκαν τα χρήματα στην τσάντα του. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο. Απλώς η υπερασπιστική γραμμή κινήθηκε στη λογική ότι πρόκειται για μια σκευωρία προκειμένου να μην πάρει την θέση την οποία διεκδικεί σε κλινική της Αθήνας. Να, τι είναι αυτά, δηλαδή και κάποιοι κατευθύνουν τους δημοσιογράφους να γράφουν εναντίον του, μα είναι δυνατόν. Ή τον Αλβανό να δημιουργήσει όλη μα την σκευωρία. Μα δεν ήταν ένας ο άνθρωπος αυτός, ήταν πάρα πολλές καταγγελίες. Για τα προσημειωμένα χρήματα τι είπε. Είπε ότι δεν ξέρει πώς βρέθηκαν στην τσάντα του. Ναι, τυχαία βρέθηκαν. Ούτε ξέρει και τους ανθρώπους που καταγγέλουν, έτσι. Ούτε ξέρει και τους ανθρώπους που καταγγέλουν. Αυτό ήταν το κύριο μοτίβο, αλλά φαίνεται ότι δεν έπεισε. 3 χρόνια με αναστολή. Εν πάση περιπτώσει, είναι λογικό να αναμένουμε τις επόμενες ώρες και μέρες να πάρουν θέση οι φορείς της περιοχής. Ακριβώς, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων για την περίπτωση αυτή. Ναι, και η αίσθηση που υπάρχει εδώ στην κοινή γνώμη, Πινελόπη, είναι ότι στο βαθμό που υπάρχει πλέον απόφαση του δικαστηρίου, δεν πρέπει, να το πω έτσι απλά όπως το άκουσα, κανένας να μασίσει τα λόγια και τις πράξεις του. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε κάτι άλλο από τα Γιάννενα, Γιώργο? Έχουμε κάτι ακόμη. Στρέφεται η προσοχή εδώ της κοινής γνώμης και στις εκλογές στην Αλβανία. Και υπάρχει μια επιστολή του Προέδρου της Ομόνιας, του κ. Λαμπουβιτιάδη,
προς τους αρμόδιους φορείς και προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστολή με την οποία η Ομόνοια ζητά να παραμείνει στη θέση του πρόξενου στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Νίκος Κανέλλος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν είναι στο Αργυρόκαστρο, είναι στην Αθήνα, και φαίνεται ότι στην Ομόνοια κάτι περισσότερο γνωρίζουν για τυχόν διεργασίες που αφορούν τον διπλωμάτη, τον κύριο Νίκο Κανέλλο. Τονίζουν ότι είναι απαραίτητη η παρουσία του και για την Ομόνοια, αλλά και για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στο νότο της Αλβανίας. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από τα Γιάννη. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, επίσης, Γιώργο. Και να μας πεις λίγο τι γίνεται με αυτό το εμπόριο της ντροπής, Αντώνη. Το εμπόριο των βρεφών. Κάθε μέρα που περνά, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη δράση του φοβερού κυκλώματος αγαλοπολισίας βρεφών. Σύμφωνα με τα τελευταία από αυτά, μια παιδίατρος από τη Φιλοθέη φέρεται ότι είναι συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα των αδίστακτων εκμεταλλευτών της ανθρώπινης ελπίδας για ένα παιδί. Άγνωστες λεπτομέρειες της δράσης του κυκλώματος που έκανε το εμπόριο της ντροπής στην Αθήνα, αποκάλυψε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα της ντροπής φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Κίτρινος Τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι βασικός κρίκος της αλυσίδας των αδίστακτων εμπόρων είναι μια παιδίατρος από τη Νέα Φιλοθέη. Η γιατρός μεσολαβούσε για τη μεταπόληση των βρεφών ή έβρισκε απευθείας άτεκνα ζευγάρια που ήταν πρόθυμα να υιοθετήσουν το βρέφος, αφού κατέβαλαν πρώτα βέβαια σημαντικό χρηματικό ποσό. Η παιδίατρος μάλιστα συνεργαζόταν συχνά και με τον μεγαλοδικηγόρο Αλέξανδρο Χατζηαλεξάνδρου, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πώληση του βρέφους της Παρασκευής Λιατή. Από τώρα και στο εξής, όταν μιλάμε, ή θα μιλάμε από κοντά ανοιχτά στο γραφείο, καλά, ή στο τηλέφωνο θα μιλάμε λίγο πιο καμουφλαρισμένα. Δηλαδή το αυτοκίνητο θα μου λες, πουλήθηκε, αγοράστηκε κλπ. Είναι καλός. Έστω το αυτοκίνητο, έχετε ξαναγοράσει τέτοιους αυτοκίνητα. Εγώ έχω κάνει τέτοιες υποθέσεις τόσες πολλές όσες δεν μπορεί να φανταστείς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η παιδίατρος μεσολάβησε για την πώληση 5 παιδιών στο διάστημα από το Μάρτιο του 1992 έως τον Σεπτέμβριο του 1993. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή μετά από 4 χρόνια δεν έχει φτάσει ακόμη στο δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τον δικηγόρο Χατζη Αλεξάνδρου, για τον οποίο είχε σχηματιστεί δικογραφία επίσης το 1993. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μας στείλετε στον άλλο κόσμο και ξαναχειρίσαμε. Είναι απαράδεκτα πράγματα, ανατριχιαστικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνουμε προς το 2000 και να είναι τα παιδιά προϊόντα αγοραπολισίας. Την ίδια ώρα, η αστυνομία πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στην εξάρθρωση ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εμπορίας βρεφών. Ανάμεσα στους φακέλους αλλά και στις δισκέτες ηλεκτρονικού υπολογιστή που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου Χατζη Αλεξάνδρου, η αστυνομία αναζητά τις διασυνδέσεις της πείρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εγώ, για να κάνω την υιοθεσία αυτή να τελειώσω, παίρνω 300.000. Είμαι 26 χρόνια δικηγόρος. Επειδή έχω κάνει αρκετά δικαστήρια, ξέρω πώς να παίξω. Και ενώ τα νέα στοιχεία αναμένεται να δώσουν νέα τροπή στην υπόθεση, οι συγγενείς του Δημήτρη και της Ειρήνης Λιατίφη, που συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο όταν προσπάθησαν να πουλήσουν το βρέφος της ξαδέλφης της Παρασκευής, είναι οργισμένοι με την αποφυλάκηση του μεγαλοδικηγόρου Αλέξανδρου Χατζη Αλεξάνδρου. Έφταιξε ο αδερφός μας, το ξέρουμε, εντάξει, δεν λέμε και με τη μια πάντα. Είναι καλό και εκείνο το πράγμα, εντάξει, του παίξανε μια παγίδα, το καταλαβαίνω, το αισθάνομαι. Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν για το ετήσιο μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου και η ένταση κλιμακώνεται μεταξύ της Δήμητρας Λιάνη, των παιδιών και ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που στο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη διαμάχη με απρόβλεπτες συνέπειες, η Δήμητρα σχεδιάζει να κάνει κινηματογραφική ταινία το περιεχόμενο του βιβλίου που γράφει η ίδια για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου πάνω από το Καστρί, την Εκάλη και τη Χαριλάου Τρικούπη. Λίγες μονομέρες πριν από το ετήσιο μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη, χωρίς κανένα δισταγμό, εκβιάζει με την ίδια τη φωνή του Ανδρέα και το προσωπικό του αρχείο, διεκδικώντας και πάλι θέσεις στα όσα διαδραματίζονται στο ΠΑΣΟΚ. Τα παιδιά του αείμνηστου ηγέτη, με πρωταγωνιστή όπως πολλοί εκτιμούν τον ίδιο τον Θόδωρο Κατσανέβα, τεντώνουν το σκηνή και η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζεται να περάσει την αντεπίθεση. Πληροφορίες εμφανίζουν τον Πρωθυπουργό ενοχλημένο με την πρωτοβουλία της Δήμητρας να επιχειρήσει να ανοίξει διάλογο μαζί του διαλληλογραφίας. Η ίδια πάντως δεν φαίνεται να σταματά μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα ισόβια μέλη του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου. Δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία ανέφερε ότι η Δήμητρα Λιάνη κατασκεύασε εκ των υστέρων το περιβόητο προεδρικό διάταγμα με το οποίο οριζόταν ισόβιος πρόεδρος του Ιδρύματος. Ρόλο που επιθυμεί διακαώς, εκτιμούν πολλοί, να παίξει, καθώς θα της διασφαλίσει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τις πολιτικές της φιλοδοξίες που ουδέποτε εγκατέλειψε. Προβλεπόντουσαν τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
προβλεπόντουσαν να είσαν ισόβια. Σε μια προσπάθεια να παραμείνει μάλιστα στο προσκήνιο, η Δήμητρα ετοιμάζεται σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος να στείλει και δεύτερη επιστολή στον Πρωθυπουργό, με την οποία θα του γνωστοποιεί τι περιλαμβάνεται στο αρχείο και πώς ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ επιθυμούσε να αξιοποιηθεί. Η κυρία Παπανδρέου δικαιούται να αξίζει να επιδιώκει το ρόλο που της αναλογεί. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με την οφειλόμενη τιμή στην ιστορική μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πολεμικό θρύλο που αναπτύσσεται, εμπλέκονται και τα παιδιά του Ανδρέα, τα οποία εμφανίζονται μέσω του Θόδωρου Κατζανέβα να ζητούν από τον Πρωθυπουργό να παραστεί στην έκθεση φωτογραφίες που διοργανώνουν στη μνήμη του πατέρα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, λένε, δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του ιδρυτή του κινήματος. Την ίδια ώρα η Δήμητρα συνεχίζει τη συγγραφή του περίφημου βιβλίου της, το οποίο θεωρείται αμφίβολο εάν θα συμπεριλάβει τελικά τις αρνητικές κριτικές του Ανδρέα Παπανδρέου για κορυφαία στελέχη του κινήματος, που περιλαμβάνονται, όπως υποστηρίζει, σε μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχει στα χέρια της. Όμως, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στενή φίλη του Ανδρέα Παπανδρέου, τα ονόματα των οποίων προσπαθεί να εμπλέξει η Δήμητρα στην ιστορία των διαιρών, της διεμήνυσαν ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στα σχέδιά της. Ανάμεσά τους και ο Κάρλος Παπούλιας, που φέρεται να συμμετέχει στη συζήτηση που είχε μαγνητοφωνηθεί το καλοκαίρι του 1995 στην Ελούντα και στην οποία σχολιάζεται ο σημερινός Πρωθυπουργός. Σταμάτα τις διαρροές, φέρεται σύμφωνα με το Έθνος, να είπε στη Δήμητρα, προσβάλλει στη μνήμη του Ανδρέα. Τα σχέδια και οι φιλοδοξίες της χείρας του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ δεν σταματούν στη συγγραφή του βιβλίου και την ισόβια συμμετοχή της στο Ίδρυμα. Η Δήμητρα βρίσκεται αυτή την εποχή σε επαφές με διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη που θα γυρίσει σε ταινία το βιβλίο που ετοιμάζει, όπως αποκαλύπτει το ίδιο δημοσίευμα. Η χρηματοδότηση της ταινίας μπορεί να καλυφθεί, όπως πιστεύει, από ανθρώπους που αγάπησαν τον Ανδρέα και έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Και εκεί όμως η Δήμητρα θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Από την επιλογή του ηθοποιού που θα υποδηθεί τον Ανδρέα μέχρι το σενάριο. Υπάρχει μάλιστα σκέψη να χρησιμοποιηθούν και ορισμένα ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στα αρχεία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Και σαν να μην έφταναν αυτά, δημοσιεύματα εμπλέκουν τον αγοραστή της κατοικίας του ψυχικού Χαράλαμπο Βλαχούτσικο σε δραστηριότητα κρατικών επιχειρήσεων. Δημοσίευμα του αδέσμευτου της Κυριακής υποστηρίζει ότι ο Χαράλαμπος Βλαχούτσικος με το συνέτερό του Παναγιώτη Πουλή, έχοντας την εμπιστοσύνη του Ανδρέα Παπανδρέου και της Δήμητρας Λιάνη, είχαν συστήσει εταιρείες στην Κύπρο, στο Χονγκ Κονγκ και την Ανατολική Ευρώπη. Σε αντάλλαγμα της εμπιστοσύνης, ο Χαράλαμπος Βλαχούτσικος αγόρασε τη βίλα του ψυχικού έναντι εκατοντάδων εκατομμυρίων. Μάλιστα. Αυτό το σύριαλ θα κρατήσει καλά όχι μόνο μέχρι το μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και πολύ μετά. Όλο το καλοκαίρι, φαντάζομαι. Εμείς να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Η ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο. Αναλυτικά σε όλη τη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και στο Αιγαίο τοπικά ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρωτικά από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς. Για την Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτρη και θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα σημειωθούν αύριο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς.